όλα έτοιμα στο κλειστό του 7 εδώ στην Αθούσα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Development 2. Καλή χρονιά να έχουμε σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους παίκτες, όμορφο θέαμα και πάνω απ' όλα υγεία. Πρώτη επίθεση γρήγορα. Οι Bulldogs αντιμετωπίζουν τους Myrmidons για την πρεμιέρα του Development 2. Το 13, το Διαμάντι θα περάσει στο Λαζανάκι. Διαμάντης δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Πρώτη επίθεση για τους Myrmidons για τη φετινή χρονιά. Το 24 στον Πετρόπουλο, εκείνος κάτω το καλάθι, δεν θα τελειώσει. Το αμυντικό rebound από το 13 το Λαζανάκι. Το 7 κλέψει ο Νιωτάκης πολύ όμορφα. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός του παρκέ. Διαμάντης με την μπάλα στα χέρια. Παίρνει το σκρίν από το Λαζανάκι. Την μπάλα στο 7, Δημητρακόπουλος. Νομίζω έχει τελειώσει η επίθεση, έχουμε φάση. Τι ακριβώς έχει συμβεί. 21 δίνει το φάου στον Σιμονετάτο. Θα έχουμε δικαίωμα για δύο βολές στον Μίλτο το Δημητρακόπουλο. Έχουμε συμπληρώσει ένα λεπτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Άστοχο στην πρώτη βολή της χρονιάς ο Μίλτος. Έχει δικαίωμα και για δεύτερη. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, κατεβάζει το αμυντικό rebound ο Πετρόπουλος. Το 7, τον Κοσκινά, για 2, μέσα, 0-2, 8-44. Το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Κοσκινάς, πολύ καλό σουτέρ. Ο Δημητρακόπουλος. Στο Λαζανάκι, τα κοπεί από το Νιωτάκι, πανέμορφο κόψιμο. Κοσκινάς, Νιωτάκης για όχι φοβερή πάσα του Νιωτάκη στο Σιμονετάτο, εκείνος δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση. Το σούτ από το 7, σου τριών πόντων θα στοχίσει. Δημητρακόπουλος για 3, καθώς για τη σειρά του, το 7 το αμυντικό ριμπάου, θα τρέξει όλο το γήπεδο. Παπαδέας, Παπαδέας από κοινά, βήματα, δεν διαμαρτύρεται, άρα το ξέρει. Η μπάλα στους Πορτοκαλί, τον Bulldogs, για τη δικιά τους επίθεση. Το 7 στον Λαζανάκι, θα πάρει θέση με πλάτη. Ποιος? Πολύ όμορφη κίνηση στο 23, δεν θα καταφέρει να τελειώσει το αμυντικό rebound από το 21. Το σκηνά θα πάρει το κεντρικό, θα δώσει στον 7, εκείνος ο Νιωτάκη, ο Νιωτάκης για 3, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Το 21 θα πάρει το rebound. Το κεντρικό σε Μανετάτος ήταν. Νιωτάκης για 2. Μπαίνει και το επιθετικό, σηκώνεται πάλι, θα τελειώσει τη φάση, πάρα πολύ ωραία ο Νιωτάκης. Επέμενε και επιμένω νικά, κάτι που φάνηκε και στη συγκεκριμένη φάση. Γεωργόπουλος θα κατεβάσει για τους Πορτοκαλί, θα πάρει το σουτριών πόντων. Πολύ γρήγορη επίθεση, τυχερή Bulldogs. Το επιθετικό rebound δύο φορές μάλιστα από το 10ο Bulldogs. Τον Διαμάντη θα πάρει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να τελειώσει και τη φάση. Έχει δικαίωμα όμως για δύο βολές και την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας του. 6-42 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχος στην πρώτη. Έξοχος στη δεύτερη.
4. Παπαδέας, Νοτάκης, Πετρόπουλος, είναι το Διαμάντη. Κατεβαίνει και σε Μενετάτος να του δώσει screen. Σιμονετάτος, Πετρόπουλος, Παπαδέας. Μπει προς τα μέσα, θα δώσει ο Μενετάτο. Πολύ κακό τελείωμα, τι άκριβος κάνει με το Ημίρμητος. Η μπάλα θα περάσει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Γεωργόπουλος θα προσπαθήσει να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό. Δίνει στο Δημητρακόπουλο, πάσα με ρίσκο, θα γίνει το λάθος. Θα κλέψει ο Κοστινάς, όπως με τη σειρά του θα κάνει λάθος. Το 24 των Μίρμιντονς. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε το πρώτο time out. 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Μίρμιντονς προηγούνται με 3 πόντους. Είναι στο 1-4 σε λίγα δευτερόλεπτα και πάλι κοντά σας. Όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού μετά το time out. Το 13, το 7, το 25, το 24 και το 9 για τους Μίρμιντονς. Το 13, το 10, το 14, το 7 και το 23 για τους Πορτοκαλί των Bulldogs. Ο Γεωργόπουλος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 23 στο Διαμάντη, προσπίση, θα πάρει το foul. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση από το Διαμάντη. Ο Νιωτάκης τσίπησε, έφαγε την προσποίηση, έκανε το φάουλ. Γκολ και φάουλ λοιπόν και το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Διαμάντης θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Θα το κάνει. 4-4, 5-44 για το τέλος. Κοστινάς, Παπαδέας. Κόβει ο Νιωτάκης, δεν του τη δίνει. Παπαδέας για 3. Θα στοχίσει, μπάλα στο σίδερο. Έχει περάσει στο παιχνίδι ο Θεοδωρόπουλος, ο Κωνσταντίνος. Στη θέση του Σιμονετάτου. Το 23 γυρίζει υπό την πίεση του Θεοδωρόπουλου, δεν θα τα καταφέρει το αμυντικό από τον Πετρόπουλο, το 13. Εδώ έχουμε φάουλ στον Παπαδέα. Επαναφορά απ' έξω, χαμηλά έγινε, δεν έχουν συμπληρώσει και τα ομαδικά φάουλ. Μόλις ένα, ο Θεοδωρόπουλος. Παπαδέας προς τα μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Γεωργόπουλος το πιέζει πάρα πολύ εκεί ο Κοστινάς. Ο Δημητρακόπουλος θα γυρίσει. Έχω την εντύπωση ότι πήρε το φάουλ από ποιον. Τον Πετρόπουλο. Πάλι στη γραμμή των βολών οι Bulldogs, οι γηπεδούχοι. Στην πρώτη μεταφέρουν το παιχνίδι τους κοντά στο καλάθι να εκμεταλλευτούν τον όγκο του Λαζανάκη και του Διαμάντη. Το Σκινάς αστοχίζει την μπάλα, τη δίνει στο Νιωτάκη, το αμυντικό για τους Μίρμιντος. Νιωτάκης είναι μόνος του, καθυστερεί, δεν το παίρνει. Έτσι γίνεται όταν διστάζεις, συνήθως γίνεται το λάθος. Λαζανάκης. Ο Μίλτος, ο Δημητρακόπουλος για 3. Το αμυντικό rebound από τον Πετρόπουλο. Ο Κωνσταντίνος, ο Θεοδωρόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Νετάκης, Κοστινάς για 3. Σίδερο η μπάλα. Αμυντικό από τον Απέργη. Παραμένει το 5-4. Ο Απέργης πάει προς τα μέσα, τα βάλει την μπάλα στο καλάθι με έξοχη προσωπική ενέργεια. Θα κάνει το 7-4. Το Παπαδέας που πάει. Είναι μόνος του. Θεοδωρόπουλος, Παπαδέας, Νιωτάκης για 2. Άστοχο στο αφιβολικό rebound από τον Θεοδωρόπουλο. Με φάουλ. Θεοδωρόπουλος το δικαίωμα για βολές. Να δούμε λίγο ποιος ήτανε.
Ο Κατσάτογλου έκανε το φάουλ στον Κωνσταντίνο τον Θεοδωρόπουλο. 3-23 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Άστοχος στην πρώτη. Ο Πετρόπουλος είναι στον πάγκο. Τη θέση του πήρε ο αδελφός του Κωνσταντίνου, ο Σπύρος ο Θεοδωρόπουλος. Το αμυντικό rebound από τον Απέρχη, γρήγορα στον Δημητρακόπουλο. Το 7, το Κατσάτογλου. Έχουμε φάου και βολές, καθώς οι Μίλμιντονς έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ο Λαζανάκης έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ένα σκηνικό το οποίο το έχουμε δει αρκετές φορές σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Λαζανάκης ευστόχησε στην πρώτη, έκανε το 8-4. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 9-4. Και είναι μια διαφορά 5 πόντων. Οι Bulldogs. Τι ακριβώς έδωσε ο Ρέφη, επιθετικό φάουλ. Οι Μίρμιντον στις τελευταίες επιθέσεις παίζουν χωρίς καθαρό μυαλό. Δεν υπάρχουν βολές, παιδιά. Γεωργόπουλος. Ανεβαίνει ο Λαζανάκης για το screen. Κρατάει την μπάλα. Θα πω στο Δημητρακόπουλο. Λαζανάκης στην κορυφή. Απέργης ζητάει την μπάλα. Ο Λαζανάκης δεν τη δίνει. Παίρνει το τρίποντο. Αστοχή. Το αμυντικό από τον Θεοδωρόπουλο. Γρήγορα στον Παθέα. Εκείνος. Την μπάλα. Ναι, ναι, στρατή πάσα λίγο χαμηλή. Στα πόδια του Σπύρου. Ο Θεοδωρόπουλο με το νούμερο 16 δεν μπόρεσε να συγκρατήσει στην επίδοση. Bulldogs για 3 ο Δημητρακόπουλος, το σίδερο η μπάλα, αμυντικό rebound από το Σκυλά, 2 και 10 ο Σκυλάς στον Παπαδέα. Κοντό το σχήμα τώρα των Μίλμιντος, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές, μόλις 7 παίκτες είναι. Θεοδωρόπουλος θα αστοχίσει, το αμυντικό από τον Γεωργόπουλο, το νούμερο 7. Απέργης, Δημητρακόπουλος. Κατσάτογλου, Δημητρακόπουλος. Κατσάτογλου με τον Κοσκινά. Ο Κοσκινός κολλημένος πάνω του, δεν τον αφήνει. Απέργης για 3. Θα στοχίσει το αμυντικό rebound. Όχι. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Δεν κατάφερε το Σκινάς να συγκρατήσει την μπάλα. Έχουμε time out. 1:34. Τα Bulldogs προηγούνται 9-4. Και πάλι κοντά σε το κλειστό του 7, η επαναφορά θα γίνει απ' έξω για τους παίκτες των Bulldogs. Το 33 πέρασε στην θέση του Διαμάντη ο Γαλάνης. Ο Απέργης θα πάρει το φάουλ, θα στηθεί στη γραμμή των βολών. Πρέπει να τη συζητήσουν την αλλαγή στην γραμματεία. Ο Νιωτάκης θα αποχωρήσει, θα τον προφυλάξει. Είναι μόλις 7 πόντους, δεν υπάρχει πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Θα στοχίσει στη δεύτερη βολή. Παπαδέας θα τρέξει με θυμιασμό, θα πάρει το φάουλ. Θα τελειώσει πολύ όμορφα ο Παπαδέας. Θα μειώσει σε 9-6. Άστοχο στη βολή, θα παραμείνει το 9-6.
Γεωργόπουλος παίρνει την ατομική προσπάθεια. Ο Γαλάνης θα στοκίσει την μπάλα, θα τη δώσει σε ποιον. Το λάθος. Στο Μονεκάτο, στο Θεοδωρόπουλο, τον Κωνσταντίνο. Ο Παπαδέας θα μπει προς αμέσα. Το Φλότερ θα στοχίσει. Το αμυντικό από τον Απέργη. Θα προσπαθήσει να κάνει χρειασμό. Μπορεί και να μείνει η κάτι στη συγκεκριμένη από τον Παπαδέα, πήρε το φάουλ ο Απέργης, πήγε να βγάλει τον εθνιασμό, πιέσαν οι μίμητος, συστημένο ο Παπαδέας, ο ρέφι δε φάουλ. Ο Απέργης για άλλη μια φορά θα βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα στοχίσει και στις δύο βολές. Θα παραμείνει το 9-6, 34 δευτερόλεπτα, τα οποία τα 17 για τη Σμύρνητος. Πολύ όμορφη πάσα του Κοσκινά που δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ ως τον Εντάτος. Ο Θεοδωρόπουλος πήρε το αμυντικό, ο Παπαδίας για 3, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Αν δεν θέλει να μπει, αν θέλει θα μπει. Μπάλα είναι ό,τι θέλει κάνει. Γαλάνης, αυτό που λέγαμε, Γαλάνης έπαιξε την μπάλα, ο Πίπεν. 5, 4, Παπαδέας, ο Γαλάνης θα κόψει τον Παπαδέα, θα το χαρεί, θα το πανηγυρίσει. Τέτοιες φάσεις ξεσηκώνουν το κοινό, θα ξεσηκώνανε εδώ το κοινό του γηπέδου, ένα γήπεδο το οποίο θα ήταν κατάμεστο αν δεν είχαμε αυτή την περιπέτεια με τον COVID. Παναφορά, Παπαδέας για 3, τα χέρια του Δημητρακόπουλου, του Μίλτου. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, Bulldogs Μυρμιντόνς 11-6. Όλα έτοιμα για την έναξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Το 4, το 34, το 33, το 14 και το 57 για τους Πορτοκαλί. Το 25, το 24, το 7, το 21 και το 16 για τους Μυρμιντόνς. Ο Κοσκινάς θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το σκορ του 9-6, Θεοδωρόπουλος για 2. Θα στοχίσει, Γαλάνης στο αμυντικό. Θα δώσει στο 34, εκείνος θα κατεβάσει την μπάλα. Έχει τον Παπαδέα πάνω του. Ο Μίλτος για 3, ο Δημητρακόπουλος, η μπάλα στο σίδερο. Θεοδωρόπουλος στο αμυντικό. Ο Κωνσταντίνος, ο Παπαδέας, ο Σκινάς. Θα βρει ποιον, το συνομετά του θα προσπιθεί πολύ ωραία. Βιάστηκε να μην στην εκτέλεση, ο Γαλάνης πήρε το αμυντικό. Ο Ζαραφίδης θα κατεβάσει την μπάλα. Γαλάνης, Κορτσάς. Την μπάλα νομίζω στο πόδι του Θεοδωρόπουλου, ο Ιδερεφ. Τι ακριβώς έδωσε ο Ρεφ. Μπάλα στους Μίμητος. Βήματα. Προφανώς. Δεν πάει να πούμε κάτι άλλο. Θεοδωρόπουλος. Παπαδέας θα πάρει το screen από τον Θεοδωρόπουλο το Σπύρο. Επαναφορά απ' έξω για τους Μίμητος. Δεν έχουμε παιχνίδι. Τον Κωνσταντίνο, τον Θεοδωρόπουλο, τον Παπαδέα και τον Κωνσταντίνα. Πάλι στον Παπαδέα θα μπει προς τα μέσα το Φλότερ. Θα στοχίσει ο Γαλάνης στο αμυντικό. Γρήγορα η πάσα στον Απέργη. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει. Ο Θεοδωρόπουλο στο αμυντικό. Θα δώσει τον Παπαδέα. Ένα τρελό ρυθμό έχει αποκτήσει το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Θεοδωρόπουλο για 2. Έρμπολη μπάλα, αλλά τι κάνει εκεί ακριβώς. Ο Ντορτζάς δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, κατέβασε το αμυντικό αλλά δεν συγκράτησε ποτέ την μπάλα. Κατοχή στους Μύρμιντος, το Παπαδέας θα πάρει το τρίποντο, όχι, ο Απέργης το κλείνει, ο Σκινάς, ο Ζαραφίδης τον κόβει έξοχα, αλλά η μπάλα είναι ακόμα στα χέρια του το Σκινά, το είσαι στο Θεοδωρόπουλο, βήματα. Βήματα από τον Κωνσταντίνο, 8 και 4. Νομίζω
ότι η απουσία του Νοτάκη και τα φάουλ τα οποία έχει χρεωθεί είναι κλίμα για τους Μύριμπιτονς εδώ. Και ακριβώς κάνει ο Απέργης, δεν το... Παίνει και το επιθετικό και άλλο επιθετικό, παίζει βόλε κάτω από την ρακέτα των Μύριμπιτον του Απέργης. Δεν υπάρχει και στην ομάδα των Μύριμπιτονς. Είναι η λίγο φαϊνότερο αυτό. Είναι και λίγη. Ο Πετρόπουλος είναι ο μοναδικός φίλος της ομάδας, ο οποίος μπαίνει, περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Θεοδωρόπουλου για να δώσει βοήθεια σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού που έχει κάνει τους Μύριμπιτονς να πονέσουν πάρα πολύ, αυτό το rebound. Απέργης θα στοχίσει. Άστοχος στις βόλες Απέργης σήμερα, στοχή και στη δεύτερη, θα πάρει πάλι το επιθετικό. Θα δώσει το Ζαραφίδη, ο Ζαραφίδη θα στοχίσει. Αμυντικό από τον Παπαδέα, Φοντορόπουλος, Πετρόπουλος. Στα σίγουρα χέρια του Κοσκινά. Κοσκινάς για τρεις. Μπάλα δεν θα βρει καν σίδερο, Γαλάνη στο αμυντικό. Διαμάντης. Μπάλα στο 57, τον Πορτογκαλί, τον Κορτζά. Γαλάνης σταματάει την τρίπλα. Θα μπορούσε να την πάρει την ευρωστοπική ενέργεια. Τώρα την παίρνει ο Γαλάνης. Θα στοχίσει. Κορτζάς προσπαθεί να μας δώσει ερευνητικό. Τα χέρια του μισή μπάλα έξω. Κατοχή για τους Μύριμπιτονς. Ξεκάθαρα. Έχουν κολλήσει στους 6 πόντους. Πολύ χαμηλό το σκορ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρουν λύσεις και να ανεβάσουν τις στροφές. Ο Παπαδίας πήρε το φάουλ. Επαναφορά έπαιξα το Σιμονατάτο. Τον Παπαδέα. Ο Παπαδέας για τρεις. Μέσα επιθέλησε ένα τρίπο τον Αγαλάθη για τους φιλοξενούμενους. Θα μειώσουν στο 11-9 στο καλάθι. Όσο οι Bulldogs δεν ξεφεύγουν, οι Μύριμπιτονς είναι κοντά, έχουμε παιχνίδι. Πολύ όμορφη αυτή του Γαλάνη στο Ζαραφίδη, ο οποίος θα τελειώσει μισό καλάθι από τον εκπληκτικό Γαλάνη. Ψηλός πάσαρε σαν playmaker σε αυτή τη φάση. Ο Παδέας ανεβαίνει, ο Πετρόπουλος για το σκρίνι, ο Τάκης για τρεις και αυτός. Όχι, σίδερο η μπάλα το επιθετικό από τον Σιμονετάτο, ο Παπαδίας και πάλι για τρεις. Πάλι στο σίδερο η μπάλα. Δεν καταφέρει ο Γαλάνης να πάρει το αμυντικό. Εντάξει, παίρνει το επιθετικό, κερδίζει το φάουλ το Διαμάντη. Είναι φάουλ. Δίνουν και τα χέρια οι δύο παίκτες. Νοτάκης έχει το δικαίωμα, έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές αυτή την γραμμή της φιλανθρωπίας. Το σκορ είναι στο 13-9. 5-53 για το τέλος συγχρόνου. Ότι ο Νιωτάκης δεν θα του κάνει το χαντήρι μπάλα. Αναβίδησε στο σίδερο και βγήκε έξω. Άστοχος και στη δεύτερη και επιθετικό μέσα από το Θεοδωρόπουλο. Θα δώσει τον Πετρόπουλο και θα τελειώσει. Ναι! Τι ακριβώς τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον Πάγκο, στον Γκόουζ αν δεν κάνω λάθος, τον Bulldogs. Ως μη γινόμενη η φάση με τον Πετρόπουλο που πέτυχε το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι, ναι. Έχουμε μία βολή σίγουρα. Μία βολή για την παράβαση της τεχνικής ποινής. Ούτε τώρα θα τους κάνει το χατήρι η μπάλα των Μύριμπιτονς και συγκεκριμένα του Παπαθέα. Επαναφορά θα γίνει απ' έξω. Είναι στην κατοχή τους.
Δύο βολές χαμένες από τον Νιωτάκη και αμέσως μετά μία από τον Παπαδέα. Νιωτάκης, πολύ όμορφα. Αποκριθεί όμως από το 57 και τον Κογκορτζά και τον Διαμάντη. Γαραφίδης με την μπάλα. Στον Απέργη. Διαμάντης, Γαλάνης, Διαμάντης, για τρεις. Σίδερο η μπάλα, αμυντικό από τον Νιωτάκη. Γρήγορα στον Παπαδέα. Εκείνος θα προσπαθήσει να βγάλει ένα εθνιασμό. Πολύ όμορφη εκτέλεση μπροστά από τον Γαλάνη. Πέρασε την μπάλα κάτω από το σώμα του Γαλάνη. Πήρε το φάουλ, παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Πολύ όμορφη κίνηση από το playmaker των Μίρμιντονς. Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα εκμεταλλευτούν τις βολές. Οι τέλους βάζουν μία, μειώνουν στους 3, 13-10. Παπαδέας είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Πλησιάζουν και άλλη μια φορά στο καλάθι. 13-11. Γαλάνης σε ποιον, στον Διαμάντη. Διαμάντης στον Κορτζά, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Σιμονετάτο. Παναφορά πέσα το Γαλάνη, Ζαραφίδης. Τον πιέζει το Σινάρ, ο Νιωτάκης. Λάθος του Ζαραφίδη. Πίεσε την μπάλα ο Νιωτάκης. Ανάγκασε τον Ζαραφίδη σε λάθος. Η κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Παπαδέας, Νιωτάκης, Παπαδέας. Είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο μέσα. Περνάνε μπροστά οι Μίρμιντονς. 4-28 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. 13-14. Με τρίποντο, άλλο ένα τρίποντο του Παπαδέα. Γαλάνης. Ζαραφίδη, εκείνος περνάει την μπάλα στον Κορτζά. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Κορτζάς, Παπαδέας θα τρέξει όλο το γήπεδο μπροστά στον Γαλάνη. Νομίζω αρκετά φιλόδοξη η ενέργεια του Παπαδέα. Εμείς είμαστε μαζί του, μας αρέσουν αυτά. Απλά πήγε στο ψηλό μπροστά. Ήταν όμορφη κίνηση. Δύσκολη. Για να την πετύχει. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ζαραφίδης δεν θα καταφέρει κάτι. Θα στοχίσει το αμυντικό. Από τον Σιμονετάτο στον Παπαδέα και πάλι που είναι καυτός. Νιωτάκης είναι μόνος του. Τρίποντο και αυτός. Να λοιπόν που η Μίρμιντονς με ένα τρίποντο του Παπαδέα και άλλο ένα του Νιωτάκη βρίσκονται στο συν 4. Γυρνάνε τούμπα το παιχνίδι. 13-17. Βέβαια έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα μπροστά μας, ένα ολόκληρο παιχνίδι. Ο Νιωτάκης θα κλέψει την μπάλα από το λάθος του Κόρτσα. Θα πάει μέχρι τέλος. Θα κάνει το καλάθι. Θα κάνει το 13-19. 2-52 για το τέλος, για να διηγηθούν δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ζαραφίδης για δύο από μέση απόσταση, θα ευστοχίσει. Να λοιπόν μια απάντηση για τους Πορτοκαλί. Μειώνουν στους 4. Ο Παπαδέας θα πάρει και αυτό. Δεν θα του κάνει το χαρτίρι μπάλα. Είναι καυτό, όχι λογικό να το πάρει, νιώθει καλά. Το momentum είναι υπέρ του. Είναι υπέρ όλης της ομάδας. Ζαραφίδης. Κορτζάς. Ζητάει ο Διαμάντης. Από πού τριποντό, από το σπίτι του. Αστοχή, αλλά εκεί μαζεύει το θετικό ο Αφέργης. Ζαραφίδης 3-2-1. Θα μπει μπάλα. Άμα θέλει να μπει μπάλα ρε παιδιά, μπαίνει. Τόσο απλά. Πού πάει ο Ζαραφίδης? Πού ακριβώς πάει ο Ζαραφίδης? Γελάει, εδώ βλέπουμε. Τι πίστευες ότι τελείωσε το παιχνίδι? Ο τελείωσε το μήνυμα, κύριε Ζαραφίδη, μου ακόμα 1-50. Μείνετε μέσα στο παιχνίδι τώρα που είστε ζεστός, μην βάλετε άλλο ένα. Νιωτάκης για τρεις κι αυτός. Άστοχος, το αμυντικό από τον Ζαραφίδη.
τι καλάθι έβαλε στην προηγούμενη φάση. Πέταξε την μπάλα, Στεφάνη, ταυλό και μέσα. Κορτζάς, απίστευτη κίνηση. Έστειλε για τσάι τον Σιμονεντάντο. Πήρε το φάουλ. Έχουμε κάποια νεύρα, λογικό είναι. Εντάξει, μπάσκετ παίζουμε. 1-24-17-19. Τρεγούδια η Μίρμιντονς. 1-24 για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Και πάλι κοντά σας από το κλειστό του 7 εδώ στην Ανθούσα. Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Development 2. Πρώτο παιχνίδι, Bulldog Μίρμιντονς. Και έχουμε ντέρμπι μέχρι στιγμής. 17-19, προηγούνται οι φιλοξενούμενοι, οι Μίρμιντονς. Ο Γκορτζάς έχει δικαίωμα για δύο βολές μετά το φάουλ που κέρδισε. Θα στοχίσει στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, το rebound ποιος? Από τα χέρια του Πετρόπουλου, λέει ο Ρεφ, θα φέρεις για τρεις. Δεν θα στοχίσει. Τι ακριβώς έδωσε εδώ, ρε? Ότι έσπρωξε ο Νιωτάκης στον Κορτζά. Ο Νιωτάκης του λέει ότι ούτε καν τον ακούμπησε. Νομίζω έχει πρόβλημα με τα φάουλ ο Νιωτάκης. Είναι το τρίτο φάουλ το Νιωτάκη. Νομίζω ο Νίκος ο Πετρόπουλος πρέπει να τον δει και να τον στείλει στον πάγκο ή ο ίδιος ο Νιωτάκης να καταλάβει ότι πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του και την ομάδα του για το υπόλοιπο, για το 1 και 13 που απομένει. Δημητρακόπουλος για 3, Νιωτάκης στο αμυντικό. Θα κρατήσει την μπάλα στον Κοσκινά. Θοδωρόπουλος πολύ όμορφα στον Πετρόπουλο. Ένα πολύ όμορφο ομαδικό καλάθι από τους Μίρμιντονς. Θεοδωρόπουλος εδώ όμως τι, κοιμηθήκανε. Και ο κύριος Απέργης κατάφερε να χάσει το άχαστο. Μάλιστα, 40 δευτερόλεπτα, 17-21 η Μίρμιντονς μπροστά. Κοσκινάς που δεν είναι πάσα θέλει κύριε Κοσκινά. Τόσο χαμηλά στο ψηλό Απέργης. Ποιο νόμιζε ότι ο Απέργης της λάκας που πέταξε την μπάλα κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Μίλτος ο Δημητρακόπουλος πραγματικά κερδίσε την μπάλα απορριμμένος. Πού ακριβώς του την πέταξε, τι περίμενε να κάνει. Να σηκωθεί τόσο ψηλά και να καρφώσει, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά. 28 δευτερόλεπτα, Διαμάντης. Θα κλέψει την μπάλα κριτικά ο Νιωτάκης και εδώ φαίνεται πραγματικά η ποιότητά του. Τι. Δεν θα δώσει τίποτα ωραία τον Νιωτάκη. Δημητρακόπουλος για δύο. Το rebound ποιος? Το rebound ποιος? Το rebound θα μας το πει το Βελάκι. Νομίζω το Βελάκι είναι πορτοκαλί. Και έχουμε time out από την πλευρά των Bulldogs για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει time άλλο. Πορτοκαλί μπάλα, κατοχή είχαν οι Μίρμιντονς. Μπάλα πάει στους Bulldogs. Διαμάντης από τα 10 μέτρα. Δεν θα στοχίσει. Νοτάκης θα πετάξει την μπάλα για να δούμε. Έχουμε δει πολλά. Γιατί όχι. Τέλος ημιχρόνου. Bulldogs Μίρμιντονς 17-21. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου εδώ στο 7. Το 13, το 4, το 7, το 23 και το 14 για τους Πορτοκαλί. Το 16, το 24, το 7, το 25 και ο κύριος Πετρόπουλος με το 13. Για τους Μίρμιντονς, ο Κουσκινάς είναι επαναφορά στον Παπαδέα. Και έχουμε παιχνίδι λοιπόν. 17-21, οι φιλοξενούμενοι μπροστά, ο Κουσκινάς θα κλέψει. Αρχικά ο Δημητρακόπουλος θα συγκρατήσει ο Παπαδέας, θα δώσει το Σκινά για δύο Θεοδωρόπουλος, ο Κάρι μπάλα, ο Σκινάς, 6, θα κάνουν το λάθος, Δημητρακόπουλος θα βγάλουν ένα σχεδιασμό, θα τελειώσει
Δεν θα τελειώσει τη φάση. Θα πάρει βέβαια το φάουλ. Ήθελε και το καλάθι. Γι' αυτό εξεράγει. Ο Μίλτος ήθελε τον goal foul. Πώς θα το κάνουμε? Όταν είσαι εκεί και έχεις κοντότερο παίχτη μπροστά σου, θες το απόλυτο. Τώρα καλό θα είναι να επικεντρωθεί στις βολές και να κοιτάξει να τις βάλει, να διαγράψει την, το τι έγινε στη φάση. Θα ευστοχίσει ο Μίλτος την πρώτη. Κάνει το 18-21. Έστοχος ο Δημητραγόπουλος και στη δεύτερη βολή, 19-21. Πετρόπουλος περνάει στον Πετρόπουλο, είναι μόνος στο Κοσκινάς, δεν τον βλέπει. Ο Πετρόπουλος το φουτ. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Νίκο. Γύρισε, άφησε την μπάλα, κάνει το 19-23, έχουν βρει ρυθμό οι Μίρμιντονς εδώ και αρκετοί, εδώ και κάποια λεπτά. Τι κάνει εδώ ο Απέργης, τι ακριβώς κάνει εδώ ο Απέργης αυτό το καλάθι? Νομίζω αρχική ήταν αυτό του ορισόρες, το playmaker τον Πορτοκαλί. Εδώ πιέζει τον Παπαδέα, ο Παπαδέας για 3, και αυτό, ναι, και αυτός ο Παπαδέας, 19-26, 8-38. Έχει βρει ρυθμό. Έχει το momentum. Διαφορά στους 7 για πρώτη φορά. Γιωργόπουλος χαμηλά στον Απέργη. Δεν έχει πρόβλημα εδώ με τον Κοσκινά. Εδώ ο Απέργης τελείωσε τη φάση. Κοσκινάς, τον Θεοδωρόπουλο, τον Σπύρο. Ο Σπύρος θα στοχίσει. Το rebound νομίζω από τα χέρια των παιχτών των Bulldogs και συγκεκριμένα από το 23 τον Κατζάτογλου. Παναφορά για τους Μίρμιντονς για από τον Θεοδωρόπουλο. Και αυτό τι πήγε να βάλει εδώ ο Παπαδέας. Παραμένει 21-26. Γεωργόπουλος, ο Μίλτος, ο Δημητρακόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, δεν τελειώνει. Θα πάρει μέσα από τα χέρια του Πετρόπουλου το επιθετικό. Γεωργόπουλος. Το 13 για 3. Άστοχος, μπάλα σίδερο. Ο Λαζανάκης ήταν. Οι Μίρμιντονς έχουν το momentum του παιχνιδιού από τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου και μετά έως και τώρα ισορρόπησαν αρχικά το παιχνίδι, πέρασαν μπροστά και έχουν ένα σταθερό προβάδισμα 5 με 7 πόντους. Ο Πετρόπουλος θα στοχίσει το αμυντικό από το 23 το Χατζάτογλου. Ο Γεωργόπουλος κατεβάζει την μπάλα, Χατζάτογλου, ο Μίλτος, ο Δημητρακόπουλος για 3, άστοχος, ο Ραζανάκης στο τρίπο, το rebound. Ο Γεωργόπουλος με τον Θεοδωρόπουλο τον Κωνσταντίνο θα πάρει το φάουλ, δεν θα πάρει το καλάθι. Νομίζω θα έχει δικαίωμα για 2 βολές και έτσι ακριβώς είναι. Ο Ρευτοίδη ήταν πάνω στην προσπάθεια. Οι Μίρμιντονς έχουν 2 ομαδικά φάουλ, κανένα Πορτοκαλί. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Παβέας, Θεοδωρόπουλος, Πετρόπουλος, Θεοδωρόπουλος. Ούτε τώρα δεν είναι σε καλή μέρα ο Κωνσταντίνος. Πρέπει να ηρεμήσει. 6-20, 22-26 το σκορ. Ο Μίλτος, ο Δημητρακόπουλος, ο Κατζάτογλου έχει πάρει θέση με το σημαντικό. Ο Κατζάτογλου όμως θα πάρει την μπάλα, θα δώσει τον Παπαδία εκείνος, θα τρέξει.
Ο Κωστινάς θα του φύγει μπάλα, έχουμε βήματα. Έχει δίκιο, ρεφ, το είδε. Ίσως είδε την μπάλα πιο νωρίς, αυτό του λέει του Παπαδέα. Ο Παπαδέας έτρεξε με εκπληκτικό τρόπο. Συγκεκριμένη φάση. Πετρόπουλος εκπληκτικά θα πάρει την μπάλα, θα δώσει τον Παπαδέα. Κοιτάξτε πως τρέξει την εμπλιασμό, δεν το προλαβαίνει κανείς. Όχι τώρα αυτό το πράγμα. Θα τελειώσει τη φάση 22-28. Αδικεί τον εαυτό του και ήταν εκπληκτική η όλη ενέργεια. Ο τρόπος που κατέβασε την μπάλα και το πόσο γρήγορα την μετέφερε στο άλλο μισό του γηπέδου. Λαζανάκη για 2, αστοχή, Πετρόπουλος αμυντικό. Στον Παπαδέα. Παπαδέας όλο το γήπεδο πάλι. Ο Σκηνάς είναι μόνος του για 2. Άστοχο στα χέρια του Μίλτου. Του Δημητριακόπουλου, baseball πάσα στις τέντες. Baseball πάσα στις τέντες και όχι στα χέρια του Δημήτρη του Απέργη, που ήθελε απλά μια καλή πάσα. Τέλος πάντων, 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, έχουμε time out. Θα τα πούμε μετά, 22-28, πάντα η Μίρμιντον μπροστά. Εδώ πάλι στο κλεισό του 7, στην Ανθούσα, για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Η μπάλα στα χέρια των συμπαικτών του Νίκου Πετρόπουλου, των Μίρμιντον δηλαδή. Ο Παπαδέας. Μουστάκης. Παπαδέας από τα 8 και μέτρα θα στοχίσει το επιθετικό rebound από τον Κωνσταντίνο. Το Θοδωρόπουλο, ο Μονετάτος είναι μόνος του τρίποντο. Δεν θα του κάνει πραγματικά το καρτέρι μπάλα. Γεωργόπουλος θα δώσει συνέχεια. Βρίσκει διάδρομο. Έχει το Σιμονετάτο, θα τον αποφύγει πάρα πολύ όμορφα. Παίρνει το επιθετικό, άλλο ένα επιθετικό. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζει. Άλλες δύο βολές κερδισμένες για τον Απέργη, που αν μη τι άλλο, είτε είναι εύστοχος είτε δεν είναι, πραγματοποιεί μια παλικαρίσια εμφάνιση απόψε το βράδυ εδώ στο κλειστό, στην Αυτούσα. 4-20. Απέργης θα ευστοχίσει επιτέλους. Άστοχο στη δεύτερα, το επιθετικό rebound από τον Γεωργόπουλο. Θα δώσει τον Δημητριακόπουλο. Εκείνος στον Απέργη. Ο Απέργης δεν θα τελειώσει τη φάση. Το επιθετικό από τον Λαζανάκη. Το 23 μάζεψε το επιθετικό. Νιωτάκης, άλλο ένα κλέψιμο. Εκπληκτικός Νιωτάκης στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Και δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω το τελευταίο κομμάτι που πραγματοποιεί κάθε φορά που βλέπει την μπάλα. Ο Δημητριακόπουλος αστοχή, μπάλα στο σίδερο. Ο Παπαδέας στο γνώριμο παιχνίδι, τρέχει όλο το γήπεδο. Έχει την ικανότητα να το κάνει, είναι μόνος του Παπαδέας για 3. Άστοχος Πετρόπουλος, μαζεύει άλλο ένα σκουπίδι. Καστουκίζει την μπάλα, Λαζανάκη στα χέρια του Παπαδέα, κερδίζει το φάουλ. Μόλις το πρώτο ομαδικό για τους Πορτοκαλί, επαναφορά απ' έξω. Δεν γίνεται ο Νιωτάκης, λέγαμε λοιπόν, επανερχόμαστε, να κλέβει την μπάλα με αυτόν τον μαγικό τρόπο, να διασχίζει με αυτόν τον ακόμα πιο όμορφο τρόπο όλο το γήπεδο και να κάνει αυτό το τελείωμα. Θα το δει και στο βίντεο. Το έχει κάνει όχι μία, το έχει κάνει δύο φορές. Αδικεί τον εαυτό του και εν συνεχεία φυσικά και την ομάδα. Βασικά πρωτίστως στην ομάδα και τον υστέρο και τον εαυτό του. Έχει έκρηξη, έχει μακριά χέρια, γνωρίζει μπάσκετ. Θέλει λίγο καθαρό μυαλό στην εκτέλεση. Παπαδέας, Νιωτάκης, για 3. Αστοχή. 23 το αμυντικό. Συγκλέβει ο Απέργης την μπάλα. Το 7. Μίλησαν, έκανε λάθος και χρειάζεται τεχνική ποινή. Για να δούμε. Ακριβώς αυτό έγινε, νομίζω στον Κοσκινά χρεώθηκε. Ο Απέργης θα ευστοχίσει στη βολή της τεχνικής, η μπάλα για τους Πορτογαλί απ' έξω, μειώνει σε 24-28, 3-10 για το τέλος της περίοδου.
Ζαρίφης, θα δώσει το σκρίνι στο Διαμάντη. Ατζάντογλου, εκεί μπροστά του τον Νιωτάκη. Διαμάντη για τρεις. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα πάει ο Ρεύκος στη γραμματεία να συνεννοηθούνε. Νομίζω οριακά. Είναι οριακό πραγματικά. Αν οριακά θα το δούμε στο replay. Δεν μετράει το καλάθι. Διαμαρτυρίες εδώ από τον coach και τον Διαμάντη. Αυτό θα γινόταν είτε το μέτρα και το μέτρα και κάποιο διαμαρτυρών. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι πραγματικά οριακό. Δεν θα έβαζα το χέρι στη φωτιά ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Σαν να φάνηκε. Όχι, δεν θα το πω, δεν θα το πω. 2.48, 24 και 24.28. Πάντα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Θεοδωρόπουλος παρά λίγο το λάθος. Κοσκινάς θα αποφύγει με πολύ όμορφο τρόπο το Ζαρίφη. Το Μεσαραφίδη, συγγνώμη. Νιωτάκης, Πετρόπουλος. Θα στοχίσει Νιωτάκης όμως. Πήρε την μπάλα από τα χέρια του Ζαραφίδη. Νιωτάκης τώρα εδώ. Ο Σιμονετάτος έκανε λάθος. Η μπάλα στους Πορτοκαλί. Ο Νιωτάκης στα μικρά κομμάτια. Μπάσκετ, στην άμυνα, στο κλέψιμο, στο rebound. Είναι εκπληκτικός. Τζατζάτογλου για τρεις, θα στοχίσει. Ο Γαλάνης θα περάσει στο παρκέ. Είχε ώρα να περάσει. Νομίζω ότι το ξεχάσανε. Διαμάντης έχει τον Νίκο τον Πετρόπουλο μπροστά του. Καραφίδης θα μπει προς τα μέσα. Θα τελειώσει όσο νοτάξει το αμυντικό. Ποιος άλλος? Ο Σκινάς. Ο Σκινάς δεν προσέχει όμως ο Σαραφίδη που του παίρνει το πορτοφόλι. Η εμπειρία νίκησε τα νιάτα εδώ. Διαμάντης, Γαλάνης θα περάσει τον Απέργη. Φάουλ στον Κοσκινά, αν δεν κάνω λάθος. Σπρόξιμο Δημιορεύ, δύο βολές. Έχουν συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ. Μόλις ένα. Τα Bulldogs. Για να δούμε το Δημήτρη. Στοχή, στην πρώτη ο Απέργης. Εύστοχος στη δεύτερη, μειώνει στους 3, 25-28. Θα έχουμε ένα πραγματικό ντέρμπι, έχω την εντύπωση, στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στην πρεμιέρα της Development 2. Όλη χρονιά να είναι έτσι. Τι ακριβώς έδωσε ο Ρεφ? 3. Ξεχάστηκε ο Πετρόπουλος. Σωσογραφιστό. Πάρα πολύ καλό παιδί ο Νίκος ο Πετρόπουλος. Εκτός από εξαιρετικός παίκτης. Πολύ όμορφο εδώ ο Μίλτος, θα τον κόψει το Σκινάς. Το στιγμήνι μπάλα σε ποιον? Στον Θεοδωρόπουλο. Και από εκεί στον Κοσκινά. Θα τελειώσει τη φάση. Σε επιθετικό ο Θεοδωρόπουλος. Θα στοχίσει η μπάλα σε ποιον? Ο Γαλάνης δείχνει ότι έβγαλε την μπάλα ο Ρεφ. 52-9 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Επαναφορά από τον Νίκο, τον Πετρόπουλο, στον Θεοδωρόπουλο. Θα πάρει το φάουλ. Σηκώνεται ο Κωνσταντίνος. Βοηθάμε και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Δώσαμε την μπάλα, 49 δευτερόλεπτα, 25-28 μπροστά η Μίρμιντονς. Έχουμε time out σε λίγα δευτερόλεπτα και πάλι κοντά σας. Όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού, για τα τελευταία 49 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου.
Ο Κωνσταντίνος ο Θεοδωρόπουλος θα επαναφέρει την μπάλα. Περιμένουμε το ρεύ να του δώσει την μπάλα ώστε να δοθεί συνέχεια. Κοσκινάς. Ζώνη από τους Πορτοκαλί, 3-2. Θεοδωρόπουλος κλείνεται. Βήματα. Βήματα από τον Σπύρο. Ζαραφίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, 34 δευτερόλεπτα, εκ των οποίων τα 18 για τους Πορτοκαλί. Γαλάνης ο ψηλός. Νομίζω το ερώτημα είναι εδώ. Ο Ρεύ δείχνει ότι η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Δημήτρη του Απέργη. Για ποιο λόγο δεν χτυπάνε την υψομετρική διαφορά με τον Γαλάνη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται τόση ώρα αυτό και δεν παίζουν χαμηλά. Το σκηνάω 14. Το Δωρόπουλος νομίζω βιάστηκε. Απέργης γρήγορα στον εφηλιασμό από την πάσα του Διαμάντη. Θα τελειώσει την φάση 27-28. Ένα νιωτάξι πετάει την μπάλα. Ο παραλίγο. Να το βάλει από το σπίτι του. Τέλος τρίτης περίοδου. Bulldogs Μίρμιντον 27-28. Όλα έτοιμα για την τελευταία περίοδο που θα κρίνει και το παιχνίδι. Έχουμε ντέρμπι με τα όλα του εδώ στο 7, στην πρεμιέρα της Development 2. 27-28, οι Μίρμιντονς προηγούνται ένα πόντο. Πήραν το προβάδισμα στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Και από τότε δεν το έχουν ξαναχάσει. Διαμάντης θα πάρει το φάουλ. Νομίζω από τον Θεοδωρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Θα στηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και για να δούμε αν έρθει η ώρα να προσπεράσουν οι Πορτοκαλί. Εξοχή στην πρώτη, ισοφαρίζουν μετά από ώρα το παιχνίδι. Άστοχο στη δεύτερη, το rebound ποιος, ο Θεοδωρόπουλος, ο Σπύρος. Ο Σκηνάς θα πάρει την μπάλα. Ο Θεοδωρόπουλος θα την επιστρέψει, Νιωτάκης. Σκηνάς για δύο. Εύστοχος, 28-30. Από τον Γιάννη. Διαμάντη. Πάει ο Νιωτάκης να κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά, να κλέψει. Υπέροχο τελείωμα από τον Δημήτρη Απέργη. 30-30. Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο φίνις του παιχνιδιού. Βρήκε λίγο τον Κωνσταντίνο, τον Θεοδωρόπουλο. Ο Απέργης δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Είναι παλικάρι ο Κωνσταντίνος. Συνεχίζει όλα καλά, 9-6. Κωσκινάς στη γωνία, Πετρόπουλος, Κωσκινάς, Θεοδωρόπουλος. Ούτε τώρα. Αμυντικό από τον Δημητρακόπουλο που στα χέρια του Κωσκινά. Μάλιστα. Νιωτάκης. Προσποίηση. Φοβερή. Για τρεις. Έρβολη μπάλα από τα χέρια του Διαμάντη νομίζω. Τα χέρια του Διαμάντη υποτικά σηκώνει το χέρι του. Ο Πέτρος. Συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση. Περπλέει. Θεοδωρόπουλος. Στην επαναφορά, τι κάνει ακριβώς εδώ στα χέρια του Απέργη. Μάλιστα. Έχουν βαθύ να μας τρελάνουν στα τελευταία δευτερόλεπτα οι παίκτες των ομάδων. Δημητρακόπουλος, στο σίδερο η μπάλα. Αμυντικό από τον Θεοδωρόπουλο. Δίνει στον Κωσκινά, στα σίγουρα χέρια του Γιάννη. Εκείνος ένα βηματάκι πίσω. Τελειώνει με υποδειγματικό τρόπο. Με ένα μικρό step back θύμισε λίγο Βασίλη Σπανούλη. Ο Κωσκινάς έκανε το 30-32. Διαμάντης. Θα σκοκίσει το αμυντικό, το επιθετικό, το ριμπάνο από ποιον? Από τον μαχητικότατο απόψε το βράδυ Δημήτρη Απέργη. Ο Μίτσος. Ο Δημητρακόπουλος απίστευτη ασίστ. Τον Απέργη τι έκανε ο άνθρωπος. Πήρε το επιθετικό.
Βάζει τα δύσκολα, κάνει τα εύκολα από τον Δημήτρη, θα μας τρελάνει. 7.42, έχουμε ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι, ο Ζαραφίδης πάει να κλέψει την μπάλα. Νιωτάκης μόνος του για 3. Το ριμπάου το αμυντικό από τον Γαλάνη. Ήρθαν ενισχύσεις για τους Μύρμιντον στο παραπέντε. Διαμάντης για 3. Θα το βάλει, όχι ούτε αυτό. Αμυντικό από τον Κοσκινά, ο οποίος θα προσπαθήσει να βγάλει τον εθνιασμό για την ομάδα του. Δεν θα τα καταφέρει, ο Γαλάνης θα μαζέψει το αμυντικό. Πάσα στον Απέργη. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει έναν θεότρελο ρυθμό. Ζαραφίδης για 2. Το rebound τελικά από τον Θεοδωρόπουλο. Το Σπύρο. Κοσκινάς. Ήταν ενισχύσεις για τους Μύρμιντονς, παραλίγο το λάθος του Θεοδωρόπουλο, βήματα. Βήματα από το Σπύρο τον Θεοδωρόπουλο, τον αδελφό του. Ήταν ενισχύσεις λοιπόν για τους Μύρμιντονς. Έχουμε time out. Σε λίγα δευτερόλεπτα και πάλι κοντά σας, 30-32 πάντα προς τα Μύρμιντονς. Όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Καλώς Ακάς ήρθε από... θα τον ρωτήσουμε μετά από που ήρθε, αλλά σημασία είναι ότι είναι στο παρκή και βοηθάει την ομάδα του. Πού ήσασταν κύριε Καλώς Ακά και αφήσατε την ομάδα γυμνή κάτω από τα καλάφια. Καλιο αργά παρά ποτέ, ο Δημητρακόπουλος για 3. Δεν θα βρει σίδερο η μπάλα. Επιτέλους τσίλωσαν οι Μύρμιντονς. Σιμονετάτος δεν θα τα καταφέρει. Νιωτάκης επαναφέρει την μπάλα στον Τσίλο. Ο Πετρόπουλος αστόχησε. Το 23. Λάθος, θα κλέψουνε. Κατζάτογλου ήταν που πέρασε στον Κοτζά την μπάλα. Σιμονετάτος, ο Πετρόπουλο θα τελειώσει. Όχι, Κοτζά στο αμυντικό. 5-36. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Γιωργόπουλος θα μπει προς τα μέσα, δεν θα τα καταφέρει. Το rebound από τον Ψηλό από το 17. Κοσκινάς, οδεύουμε προς το τελευταίο πεντάλεπτο ενός συναρπαστικού παιχνιδιού. Όχι το θεαματικότερο που έχουν δει τα μάτια μας, αλλά μη τι άλλο όσον αφορά τη διακύμαση, άκρος συναρπαστικό. Σου τριών πόντων από τον Σιμονετάτο, δεν θα τα καταφέρει. Νομίζω ότι είναι αρκετά χαλαρός ο τρόπος που κάνει την εκτέλεσή του. Λαζανάκης προς τα μέσα με τον Πετρόπουλο. Ξανά Λαζανάκης γυρίζει. Δεν τελειώνει. Αμυντικό rebound από το 17. Του γίνεται κεφάλαιο τον Κορτζιά. Έχουν μόλις ένα ομαδικό φάουλ κάθε ομάδα. Στην παρούσα φάση δεν είναι κακό, αλλά αν κάποια από τις δύο ομάδες ξεφύγει και η άλλη χρειαστεί, παίρνει το σκύρνα του Σιμονετάτου, θα πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα. Το ριμπάω ποιος από τα χέρια του Σιμονετάτου. Την μπάλα σηκώνει υποτικά το χέρι του. Κατοχή για τους Πορτοκαλί. Κωνσταντίνος ο Θεοδωρόπουλος παίρνει τη θέση του Σιμονετάτου. Το σπερνάει στον πάγκο. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Παπαδέα δεν μπορώ να καταλάβω και έχει αλλάξει και αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Αποχωρεί από το κήπεδο. Θα ρωτήσουμε μετά. Γεωργόπουλος, Απέργης, Γεωργόπουλος. Θα προσποιηθεί στον Νιωτάκη, θα μπει προς τα μέσα. Πολύ όμορφη κίνηση από τον Γεωργόπουλο. Προσωπικό καλάθι,
32, 32, 3 και 57. Στινάς, στον ψηλό, 17, Νιωτάκης για 3, μέσα! 32, 35, είπαμε. Έχουμε ντέρμπι. Πρεμιέρα, development 2. Το ξεκινάει έτσι. Η μπάλα στο πορτοκαλί. Η έφυγε από τα χέρια του Νιωτάκη. Εδώ ο Γιωργόπουλος στον Κορτζιά. Τι ακριβώς έχουμε? Έχουμε φάουλ υπέρ την Κορτζιά. Έχουμε και το δεύτερο μαγικό. Επαναφορά από τον Γιωργόπουλο. Εδώ. Στον Διαμάντη, απέργης, θα κλέψει ο Κωστινάς, όχι, Διαμάντης, τον Κορτζά, παίρνει εν τέλει ο Νιωτάκης. Κωστινάς για τα τελευταία 3 και 6, Νιωτάκης θα μπει προς τα μέσα, θα σηκωθεί, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Παραμένει το 32-35, στα χέρια του Γεωργόπουλου. Η Πορτοκαλί. Απέργης. Το 23 στον Διαμάντη. Τα μιλάω του 23 γυρνάει πάρα πολύ όμορφα. Goal foul από τον Χατζάτογλου. Δεν είχε πρόβλημα εκεί με τον Ευθεδωρόπουλο. Υπερτερήσε ύψος. Ήταν εύκολο το έργο του. Αρκεί να είχε την ψυχραιμία να τελειώσει τη φάση. Το έκανε. Έχει μειώσει στο πόντο και έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει. Χατζάτογλου ισοφαρίζει, 35-35, 2 και 40 για το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε για ένα τρελό φινάλε. Ο ψηλός είναι μόνος στο 17 για 3. Δεν θα στοχίσει το ριμπάου, το επιθετικό από το Θεοδωρόπουλο. Θα έρθει σαν απομηχανίστε ως ο Νιωτάκης και θα κάνει το 37, 35, 2 και 20. Ο αγώνας στα τελευταία λεπτά θυμίζει αγώνα box. Τελευταία 35, 37, 2 και 11. Δημητρακόπουλος, ανεβαίνει ο Χατζάτογλου, θα αντίθετα φεύγει ο Δημητρακόπουλος, το πιστεύει φάουλ. Δεν θα μετρήσει, λέει ο ρεφ. Ο Μίλτος διαμαρτύρεται. Οριακό, θα έλεγα εγώ. Θα μπορούσε να μετρήσει. Θα μπορούσε και να μην μετρήσει. Εντάξει, ισχυρίζει το ρεφ, δεν έγινε στο πρώτο βήμα. Επαναφορά απ' έξω. Έχουν 4 ομαδικά, το επόμενο έχουν πολλές. Δημητρακόπουλος στον Διαμάντη με τον Πετρόπουλο. Δημητρακόπουλος για 3. Σίδερο η μπάλα, επιθετικό από τον Δημητρακόπουλο. Θα μπούμε εκεί μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. Εκπληκτική ενέργεια από τον Μίλτο. 37-37. Θεοδωρόπουλος επαναφορά, Κοσκινάς. Δύο μαθηκά. Τι ακριβώς έχουμε? Επιθετικό φάουλ από τον Νίκο τον Πετρόπουλο. Πάνω στο σκριν. Αυτά έκανε και ο Μπατίς κάποτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και δεν τα σφυρίζανε. 1-22, 37-37. Μπάλα χαμηλά. Τον απέργει. Απέργης επιμένει, πήρε το επιθετικό, το αμυντικό από το 17. Στον Πετρόπουλο τον Νίκο, εκείνος θα πάει προς το καλάθι, αλλά δεν είναι playmaker ο Νίκος. Όχι τόση τρίπλα. Νιωτάκης. Κωστινάς, 9 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίδεσή τους. Κωστινάς, στο Θεοδωρόπουλο θα το βάλει επιτέλους. Ούτε αυτή τη φορά το αμυντικό rebound από το 17. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ. 37,
37. Τι έδωσε ο ρε, την παναφορά απ' έξω, ότι δεν είναι ακόμα στην προσπάθεια. Ό,τι πει ο ρε. Νιωτάκης, 41 δευτερόλεπτα, 37, Νιωτάκης για 3. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, μην είναι δυνατόν. Άτυχος εδώ Νιωτάκης. 27 δευτερόλεπτα, στον οποίο τα 16 από τις Πορτοκαλί θα κλέψει με την μπάλα. Ο Νιωτάκης, ο Νιωτάκης έπεσε με, εντάξει, είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα, 37-37 στα ίσα. Έπεσε να πάρει την μπάλα. Ελπίζουμε Είναι καλά. Θα σηκωθεί, θα τον σηκώσει ο Νιωτάκης. Διαμάντης, είναι καλά. 19-7 για το τέλος του παιχνιδιού. Τα πάντα κρέμονται από μια κλωστή. Ο Διαμάντης θα βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών και αν είναι ψύχρεμος θα δώσει μετά από 20 λεπτά και το προβάδισμα και πάλι στην ομάδα του. Θα στοχίσει στο πιο κρίσιμο σημείο, θα στοχίσει πρώτη. Για να δούμε, θα έχουμε παράταση. Πιθανό σενάριο. Άστοχος και στη δεύτερη. Κατεβάζει ο Πετρόπουλος ο Σκηνάς για την τελευταία επίθεση που θα τους δώσει πιθανόν και την νίκη, εφόσον εξοχήσουν. Το Σκηνάς θα του γίνει φάουλ. Θα του γίνει φάουλ στα 7,7. Το Σκηνάς δεν έχει δικαίωμα για βολές, έχουν 4 ομαδικά. Time out, 7,7, 37, 37, σε λίγο κοντά σας για ένα τρελό φινάλε. Όλα έτοιμα για τα τελευταία 7,7. Για το τέλος του παιχνιδιού, Premier Development 2, Bulldogs, Mirmidon, 37-37, επαναφορά από τον Θεοδωρόπουλο. Τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει οι φιλοξενούμενοι, στο Νιωτάκι μπάλα. Παραλίγο να την κλέψει ο Κωστινάς για το σου της νίκης. Μέσα! Τι έβαλε ο Κωστινάς! Τι έβαλε ο Κωστινάς! 37-40, 1,6 για το τέλος του παιχνιδιού. Τι καλά τη βάλατε κύριε Κωστινά. Τι καλά τη βάλατε κύριε Κωστινά. Πολύ μεγάλο τρίποντο. Time out και σε λίγο κοντά σας. Επανήλθαμε, δεν θέλουμε να χάσουμε δευτερόλεπτο. 1,6, 37-40, επαναφορά για τους Πορτοκαλί. Δεν έχουν άλλη επιλογή, πάνε για τρίποντο. Για να δούμε τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει. Θα πει κάποιος κάτους φάουλ. Όχι, θα πω εγώ. Δημητρακόπουλος για 3. Στο σίδερο η μπάλα. 37-40, μια πολύ μεγάλη νίκη πήραν οι Μίρμιντονς με το τρίποντο μαχαιριά του Κωσκινά στο τέλος του παιχνιδιού. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.